Γιάννης Αποστολίδης, είμαι 43. Ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Βιοπορίζομαι από τη μαγειρική. Ασχολούμαι με μελισσάκια, με το θέατρο, εδώ και κάποια χρόνια. Κάποιες διαφημίσεις. Αυτά. Ο μισός είμαι Αθηναίος και ο μισός Θεσσαλονικιός. Έγινα ηθοποιός γιατί με κάποιο τρόπο ήθελα να εκφραστώ. Στο παρελθόν ήθελα να εκφραστώ με τη ζωγραφική. Μετά ήθελα να εκφραστώ με τη γλυπτική, γιατί είχα περάσει κάποια χρόνια κάνοντας κάτι τέτοιο και συνειδητοποίησα ότι το θέατρο και η τέχνη του κινηματογράφου συνδυάζει πολλά. Συνδυάζει την κίνηση, συνδυάζει τη φωνή, συνδυάζει την ψυχή, συνδυάζει το σώμα, που είναι κάτι πολύ πιο εκφραστικό από κάτι το οποίο θα ήταν απλά σε ένα τοίχο ή σε ένα βάθρο. Τους φάνηκε λίγο περίεργο εξ αρχής, αλλά επειδή γενικά βλέπαν ότι από τα μικρά τα μου είχα κάποια κλίση και πάντοτε κυνηγούσα κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη, είτε ήταν μουσική αυτό, είτε ήταν ζωγραφική, είτε ήταν κάποια άλλη μορφή της τέχνης, δεν νομίζω ότι τους ξένησε. Το μεγαλύτερο ποσοστό της οικογένειας, της μητέρας μου τουλάχιστον, αλλά και του πατέρα μου, είχαν σχέση με την τέχνη, αγιογραφία, ζωγραφική, γλυπτική. Είχαν μακρινή συγγένεια με τους Μανολιδαίους και το Ρώτα και όλους αυτούς, παλιά γενιά Αθηναίων, οπότε ήταν κάπως ψιλοκίνησε προς τα εκεί. Η ισορροπία ήταν πάντα το ζητούμενο. Πολύ σπάνια το έχω πλησιάσει, θεωρώ και ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι λίγο το Άγιο Δισκοπότηρο, όλοι κάπου την ψάχνουμε. Είτε είναι σε σώμα, είτε είναι σε φωνή, είτε είναι σε κίνηση, σε γεύση, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τη βλέπω από την οθόνη του κινητού, όπως τη βλέπουν όλοι. Το αν την παρακολουθώ, προσπαθώ να απέχω. Είναι δύσκολο, γιατί θέλοντας και μη ο χώρος στον οποίο έχω επιλέξει να βρεθώ, λέγοντας αυτό εννοώ το θέατρο, τον κινηματογράφο, είναι κάτι που κατακλείζεται από αυτό, δηλαδή ουσιαστικά πουλάς εικόνα. Τώρα, αν έχεις μόνο εικόνα να πουλήσεις, είναι λίγο μικρό. Αν έχεις να πουλήσεις και κάτι περισσότερο, νομίζω ότι είναι αυτό που θα σε κρατήσει στον χώρο αυτό. Μπλε. Όχι των κυμάτων, ούτε του Viagra. Με πράσινους κόκκους για καθαριότητα, δεν ξέρω. Πώς βλέπω την κατάσταση. Όσο και να θέλω να τη δω του μακρόθεν, δεν μπορώ. Γιατί και να θέλω να θωρακιστώ πίσω από ένα διαμέρισμα ή σε ένα μέρος που είναι πολύ ερημικό και παρατημένο από τον πολιτισμό ή από οτιδήποτε εκεί που δεν έχει 4G, που δεν έχει selfie, που δεν έχει το ένα, που δεν έχει το άλλο, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω στον πολιτισμό και θα γυρίσω στα media και θα γυρίσω στο τρόλεϊ και θα γυρίσω στην πλατεία και δεν μπορώ να απέχω. Θέλοντας και μη, δηλαδή, η ίδια η ζωή με οθεί να λαμβάνω μέρος, ενεργό σε όλα αυτά. Δεν μπορώ να το κατονομάσω. Ψάχνω μια κατάσταση, ψάχνω κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ιδεατό, αλλά εγώ θέλω αυτό να μπορώ να το σωματοποιώ. Ψάχνω κάτι που όχι να το πιστεύω ή να το σκέφτομαι απλά, να το νιώθω, να το μυρίζω, να το ακούω, να μπορώ να το φάω. Ψάχνω κάτι που ουσιαστικά να μπορεί να περνάει μέσα από το σώμα, να βουτάει στην ψυχή και κάπου μέσα εκεί πέρα να ολοκληρώνεται. Δεν το έχω βρει. Μέχρι τώρα η πορεία μου ως ηθοποιός. Έχω ανέβει στη σκηνή με κάποιες ομάδες θεατρικές, ανεβάζοντας τσέχοφ, ανεβάζοντας κάποια μονόπρακτα. Έχω λάβει μέρος σε κάποιες ταινίες μικρού μήκους, 2 ή 3 στον αριθμό. Έχω κάνει μαθήματα, διδασκόμενος εννοείται, από κάποιους δασκάλους όπως είναι ο Δημήτρης Κατάλληπος, όπως είναι η Φιλίπποβα. Έχω παρακολουθήσει και κάποια άλλα σεμινάρια
σωματικού θεάτρου και από τον κύριο Φιλίππο Γκλου και από κάποια κοπέλα, τις οποίες ξεχνώ τώρα το όνομα. Αυτά. Θέλω να βρίσκομαι σε μια κατάσταση μέσα σε ανθρώπους ή μέσα σε περιβάλλοντα τα οποία να με εμπνέουν συνεχώς και να με κρατάνε σε μια καλλιτεχνική διέγερση, πώς να το πω, αυτό το edging, το οποίο και με βοηθάει αλλά και μου δίνει ουσιαστικά τη δύναμη και τη διάθεση να ανταπεξέλθω σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Φίλτρο. Ω, είναι πολύ. Είναι... Ο Σαλιώνη μου άρεσε. Ο Τσέχοφ. Ο Κουλίγκιν που ήταν πάντα θλιμμένος, αλλά είχε αυτές τις εξάρσεις, τις περίεργες, τις δικές του. Μου άρεσε του Μπέκετ ο χαρακτήρας, αυτός που ήταν στον πρώτο έρωτα. Μου άρεσε της Αναγνωστάκη. Και η Μονάς, πώς λεγόταν αυτό το ο χαρακτήρας που ήταν ο αρδικός χαρακτήρας στην πόλη. Αυτά έρχονται στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή τώρα. Τρόμος και παράνοια στο Las Vegas. Το Μπραζίλ, ο Κίβος. Το Έκβους. Πιο παλιές είναι αυτές. Ο Ένικος του Πολάνσκι. Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Είπαμε, δεν έχω κάτι.